είστε ακροβατικό. Φιλαράκια μου, πού μου είστε. Που μου είστε όμως. Και PPT πάνε μαζί. Και έχουμε έρθει σήμερα στο Vibora Padel Academy που διεξάγεται τουρνουά. Φοβερό. Αγαπάω Vibora, το ξέρετε. Πάμε όμως να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Φύγαμε. Γεια σας. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ντυμένη, στολισμένη, σποτάρα. Ήρθα με τα πολιτικά μου σήμερα. Λοιπόν, Δέσποινα. Ναι. Δεν θα σε κρατήσω πολύ. Ναι. Θα σου δώσω μικρόφωνο να παίξεις μπαλίτσα εσύ. Μπαλίτσα. Δεν γίνεται, το έχει ζητήσει ο λαός. Μούστε. Πού μούστε. Μικρόφωνο και ποτό και φύγε. Γεια σας. Α, θα τρελαθώ. Όχι, όχι. Σήμερα αυτός που αξίζει να μιλήσει είναι ένας. Στον MVP του τουρνουά, Νίκος Πολυμερόπουλος. Hey, τι είναι αυτό. Έλα, ωραίστη. Μίλα. Τι θέλω να πω. Μίλα. Τι να πω, τι να πω. Πρώτο το τουρνουά. Ποιο μάτσα από όλα. Το μάτς. Α, καλά, ήμασταν πολύ καλοί. Μας είδες. Πάρα πολύ καλοί. Η συμπαίκτριά μου. Εντάξει. Εντάξει, άστο. Ναι, εντάξει. Εγώ είδα. Είδα εσένα που έτσι πανηγύριζες, το γούσταρες. Δηλαδή κάθε πόντο χόρευες λιγάκι και είχες πει σε άλλο. Άμα δεν το γουστάρεις, μην παίξεις, ρε μάνα μου. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος. Εδώ αλκοόλ να έχουμε, να παίξουμε λίγο μέσα και μια χαρά όλα. Η τι Μάρα πάντα διαλέγει καλούς συμπαίκτες. Διαλέγω τους καλύτερους, αλλά διαλέγω τους καλύτερους σαν χαρακτήρα. Αυτό είναι. Πρέπει να γελάμε όταν παίζουμε. Και στο αλκοόλ. Να γελάμε όταν παίζουμε, όχι να αγχωνόμαστε. Είδες, χαμογελαστή είσαι κι εσύ. Είδες πόσο καλά περνάμε. Το μυστικό της επιτυχίας ήταν ότι σε κάθε διάλειμμα πίναμε κοκτέιλ. Αυτό. DJ Flu, μόνο. Αγαπημένε μου, τι ωραίος που είσαι σήμερα. Κουκλίνος. Πρώτη φορά στην κάμερα. Πρώτη, αλήθεια. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είσαι μαζί μου πρώτη φορά στην κάμερα. Είναι ο συμπαίκτης μου. Για πες μας, εδώ πέρα τι γίνεται. Περιμένουμε να τελειώσει τα παιχνίδια και να ξεκινήσει το πάρτι. Α, τι θα παίξουμε. Afro House. Afro House. Γεια σας. Γεια σου. Τι κάνετε, κορίτσια. Καλά, εσύ. Εκεί θέλω να κοιτάτε, εκεί. Για πες. Καλά, όλα καλά. Πώς είναι το παρτί, πώς σας φαίνεται. Είναι ωραιότατα. Εμένα μου πονάει λίγο η μέση μου, γιατί παιδευτήκαμε. Το κορίτσι. Ναι, αλλά το πάρτι παρτάρα. Μια χαρά. Εγώ δουλεύω τώρα. Δουλεύω, εργάζομαι, οπότε μια έτσι χαρά. Έτσι δουλεύω. Εδώ έξω. Τι να κάνω, αφού έχουν τελειώσει υποχρεώσεις μου, ήρθα λίγο να χαλαρώσω. Τελείωσαν, εγώ βλέπω εδώ παίζονται παιχνιδάκια ακόμα. Εντάξει, δεν φταίω, εγώ να μπω να παίξω. Δεν πρέπει να είσαι εκεί, μήπως σε χρειαστούν κάτι. Εδώ είμαι, κοίτα να το, ορίστε, εδώ είναι η γραμματεία. Όποιος θέλει κάτι. Εσύ παίζεις παντελάκι. Παίζω. Α, παίζεις. Ναι. Τι κατηγορία παίζεις. Ντι. Ντι. Χαμηλό ντι. Μάστερ. Μάστερ. Χαμηλό ντι. Χαμηλό ντι. Ακόμα παίζω λίγο τένις. Α, παίζεις τέννις. Έπαιζα τέννις λίγο μέσα στο γήπεδο, οπότε δεν είναι πρώτο πρόβλημα με τα τζάμια. Μάλιστα, η Μελίνα θα μας πει κάτι. Εδώ είναι η πιο μικρή παιχτούρα που έχουμε εδώ, η πιο μικρή παιχτούρα. Γεια σας. Τι να πω. Έχω τη συμπαίκτριά σου κάτι. Έχω την καλύτερη συμπαίκτρια και το καλύτερο συμπαίκτη που παίζει. Παίξαμε μαζί. Ναι, περάσαμε δεύτερες, αλλά εντάξει. Α, μπράβο κορίτσια. Θα μπορούσαμε και καλύτερα. Πες κάτι, ρε Μελίνα. Τι να πω, όλα τέλεια. Υπέροχο πάρτι. Μόνο βίβο. Να σου πω, εσύ τώρα θα πιεις κανένα ποτό ή απαγορεύεται. Απαγορεύεται, είμαι ανήλικη. Πυρίτσα 0%. Τίποτα. Τίποτα, ε. Στην ξενέρα δηλαδή. Εντάξει, μια χαρά. Νεράκι. Χαρά. Εσύ έχεις κέφι και χωρίς. Και εγώ το ίδιο. Καλή σεζόν σε όλους. Όλα καλά. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Εσείς πώς πάτε εδώ. Εμείς πολύ ωραία. Εδώ, νέα αρχή, PPT. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Ωραία. Φαρτάκι, ποτάκι και παντελάκι. Ωραίο ακούγεται. Καλό. Ού, πώς θα πήγαμε εδώ. Μια χαρά. Είμαστε μία νίκη, μία ήττα. Και. Και πάμε τώρα για τη δεύτερη. Θα δούμε. Νίκη. Προχώρα, νίκη. Προχώρα, προχώρα. Πάμε για τη νίκη. Πάμε για τη νίκη. Πού είναι η νίκη. Κοίτα, άμα σου πω γιατί γράφεται. Όχι, πες το. Όχι, αυτό πίστεψε με. Πίστεψε με. Αυτό το συγκεκριμένο πράγμα που έχω πει αυτή τη στιγμή σε αυτούς τους δύο άντρες δεν γράφεται ποτέ. Ανατρίχιασα μόνο. Όλοι παρέα. Τι χάσαμε. Κάτι λένε, αλλά δεν μου λένε τι. Λοιπόν, άκου τώρα. Λέμε κάποιες ιστορίες για τη Μύκονο. Ωραία. Στο οποίο ήταν ο κύριος πάρα πολλά χρόνια. Και μας είπε δικές σου ιστορίες. Πες μου λίγο πώς έχεις περάσει εδώ πέρα μέχρι στιγμής. Πολύ γαμάτα, γαμάτα. Πολλά γέλια. Τζίμις μια κατηγορία μόνος σου. Καινούργιο όνομα στον κύριο Τσοχατζίδη.
Από Σπύρο Μιχαήλ τον βάφτισε σήμερα, Τσοχατζόπουλο. Σωστό, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ω, μίλησε ο Φατσέας. Ο Φατσέας του Πάντελ, πού δεν στάνε. Μιχαήλ. Πολλά γέλια, περνάμε πολύ ωραία. Όλα καλά. Όλα τέλεια, όλα τέλεια. Προχωράμε, προχωράμε. Να ρωτήσω κάτι για το τουρνουά εδώ. Εσύ θες να μας πεις κάτι. Ναι. Πώς πάει. Έχω να πω ότι πραγματικά οι γυναίκες, τις αγαπώ, τις λατρεύω, δεν θα ξαναβάλω ποτέ στη ζωή μου βράδυ να παίξουν. Ποτέ ξεκινάνε στις 7 και τελειώνουν 11 ώρα το βράδυ. Τις αγαπώ, τις λατρεύω. Ποτέ μίξ. Δεν ξαναγίνει. Ούτε μίξ ούτε ξεμίξ. Αυτό ακριβώς. Ξεμίξ. Ξανά παίζετε μαζί. Ξανά. Και τι θα κάνετε. Θα κερδίσουμε. Εγώ δεν λέω πολλά. Εγώ λέω. Ναι. Και το πιστεύω. Εσύ. Εγώ το πιστεύω, αλλά δεν λέω πολλά. Γιατί έχω πιστόλι δίπλα μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλά, μια χαρά. Παίζεις ή όχι. Δεν παίζω, όχι. Πολύ ερωτικά δεν καθόμαστε. Πάρα πολύ, αφού είμαστε ερωτευμένοι. Χρόνια εδώ. Είμαστε αγαπημένοι. Μια χαρά, όλα καλά. Νέα Φιλαδέλφια. Νέα Φιλαδέλφια. Νέα Φιλαδέλφια, Παντελ Κλαμπ. Αϊκάρα. Ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Ποτέ. Έτσι το σήμα, παιδιά, ανάποδο. Εδώ περνά καλά. Μια χαρά. Ναι, παίζει κανένας φίλος από εδώ. Όλοι οι φίλοι μου είναι εδώ. Όλοι. Στο Πάντελ, αφού 6 χρόνια, αφού μας ξέρεις τώρα. Όλοι οι φίλοι μου. Το Πάντελ ενώνει, είπαμε. Έτσι. Ενώνει και τι άλλο κάνει. Το Πάντελ. Γυμνάζει. Μπράβο. Ένα κοινωνικό μήνυμα. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ. Κοιτάξτε. Έχω έναν από τους καλύτερους. Τον καλύτερο. Δύο, δείξε και κοντινό. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Τι να πω. Τουρνουά και πάλι στο Βίμπορα. Κάθε Μάρτης είναι ο μήνας μας. Πολύ χαρούμενος που ξανασυνεργάζομαι με σένα. Και εμείς. Και θεωρώ ότι κυλάει πολύ καλά το τουρνουά. Δεν έχουμε σχεδόν καθόλου καθυστέρηση, ελάχιστη σήμερα. Μας κράτησε και ο καιρός και όλα κομπλέ, όλα καλά. Όλα κομπλέ. Τέλεια. Περίτσι που πάνε. Εδώ πίσω. Έλα. Ακολούθαμε. Πηγαίνετε μαζί. Ακολούθαμε. Πήγαινε. Έλα μαζί. Πού τους πάει, για να δω. Ποιος θα τις πάρει, για να δω. Έχετε τι, έχετε βαφτεί. Εγώ για να παρτάρω. Έλα από εδώ. Σαν τους Ντάλτονς είμαστε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ντέλο. Βαμμένη, εντυμένη στην πένα. Είμαι έτοιμη να παρτάρω. Εσύ? Μετά τη σημερινή μας νίκη. Εσύ? Εγώ είμαι έτοιμη να κοιμηθώ. Είσαι? Έτοιμη να κοιμηθώ. Δεν θα κάτσεις εδώ. Όχι, φεύγω. Θα κάτσεις, δεν θα σου λέει, θα κάτσεις. Εγώ είμαι μια ηλικίας, δεν είμαι σαν το παιδί που είναι 20 χρόνια. Και φεύγουμε, με 5 ποτά μου. Πίνεις εσύ. Μισό ποτό. Έλα εκεί να δεις. Μισό ποτό. Θα έρθω. Εγώ τα πίνω για αύριο γιατί είμαι επαγγελματίας. Πάω τώρα. Έρχω να είσαι εδώ. Έλα να με βρεις. Καλώς το. Μπορείς. Τι κάνετε εδώ. Υψηλή πάνω από εκεί. Γιατί κάνουμε τάντρα. Υψηλή πάνω από εκεί. Όλοι μαζί, παιδιά, μιλάμε. Πάμε όλοι μαζί, έλα. Εντάξει, δεν ξέρουμε, είμαστε. Θες να μας πεις εδώ για το τουρνουά πώς πάει. Θα σου πω. Να φύγω. Για τη διοργάνωση. Ναι. Πολύ καλή διοργάνωση. Δεδομένου ότι κάναμε 3-3. Αλλιώς θα έλεγα το γήπεδο. Ναι. Είχε καθυστέρηση. Γλίστραγε το γήπεδο. Να σου πω, πώς σας φαίνεται ότι οι γυναίκες ξεκινήσατε 7 η ώρα και τελειώσατε 10.30 το βράδυ. Θα σου πω, εμείς θέλουμε το χρόνο μας. Εμείς θέλουμε το χρόνο μας. Το καλό πράγμα αργεί η χάρη μου. Έτσι και δεν είμαστε εμείς τώρα μία πασούλα βαράμε. Κάνουμε, το οργανώνουμε, δουλεύουμε τον πόντο, έχουμε τακτική. Θα βγουν αυτά στον αέρα όλα. Ναι. Λες όλα. Κόβουμε αυτό, πάμε το ξαναπαντάμε. Εντάξει, εμείς θέλουμε χρόνο για να πάρουμε τον πόντο. Δεν είμαστε τα αγόρια που ξέρουν και τα κάνουν καλά. Λοιπόν, Πάμε να πιούμε. Θα σου πω, το έχω καημό γιατί στο αμφιθέατρο δεν έχω μικρόφωνο που κάνω μάθημα, κατάλαβες. Τώρα εδώ έχω μικρόφωνο και το χάρηκα. Ακούγεται σίγουρα. Να σου πω, θες να βαθμολογήσεις εδώ εμφάνιση, κοιτάξτε. Εμφάνιση. Λοιπόν, κάλτσα. Δεν μπορώ. Παντελόνι ουλ. Δεν μπορώ να βαθμολογήσω, δεν πειράζει, δεν την ξέρεις. Αυτά τα άλλα δεν σας τα λέω. Να σου πω κάτι, πήρε δύο κομμάτια και τα έβαλε. Άρα δεν σ' αρέσει. Πού είναι το styling. Όχι, αλλά έχει βάλει. Όχι. Έχει βάλει. Κάτσε, δεν ακούγεσαι. Έχει... Ξέχασα και το ωραίο το Άγιο στο Μπουφάν Σπίτι. Θα το φέρω όμως αύριο. Εδώ δεν θα είστε και αύριο. Ωραία. Πάρε ένα μικρόφωνο όμως με εμβέλεια. Μην
είμαστε έτσι. Θα φέρω, ναι. Ναι. Λοιπόν, για ένα χιλόφωνο φέρε. Λοιπόν, εδώ Κάλτσα έχει βάλει μέσα το... Εκεί της το δίνουμε το design, το έτσι, το δίνουμε. Έχει βάλει τα χέρια τώρα και είναι μοντέλο κιόλας. Είναι προ. Είναι προ η κοπέλα. Αυτό, είναι δουλεμένο. Το πουλάει, έχει βάλει την μπλούζα από μέσα γιατί δεν έχει ανάγκη. Έχει 2 μέτρα πόδι και το κόβει εδώ στη μέση. Εντάξει, όχι, τη το δίνουμε. Είναι σωστά βαμμένη τόσο όσο. Όχι. Τόσο όσο. Χάρη μου, τα λες πάρα πολύ ωραία. Τα λες πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ. Φεύγω ξανά. Έφυγε το παιδί. Σήμερα θα πληρωθώ εγώ. Πάμε να πιούμε. Εγώ φεύγω, πάω σπίτι μου. Και εγώ φεύγω. Απλά ρωτάω, πάμε να πιούμε επιτέλους. Πάμε. Ναι, εντάξει. Πιστεύω μπορούμε να κλείσουμε έτσι. Με ένα ποτό. Όπα. Συγγνώμη, να διακόψω λίγο. Ναι, βέβαια. Λίγο από εκεί την κάμερα. Ναι. Τι πίνετε? Πίνουμε Pornstar. Καλό. Πάρα πολύ καλό. Καλό. Έπρεπε να ξεπεράσουμε τη χθεσινή ήττα. Τι κάνετε? Ξεπερνάμε τη χθεσινή ήττα. Οπότε ήρθαμε να πιούμε, να το γιορτάσουμε, να μην το θυμόμαστε. Γιατί έλα, μωρέ. Τι να κάνουμε. Αυτό δεν έπρεπε να δηλωθεί. Δεν έπρεπε να δηλωθεί εδώ πέρα. Τώρα το θυμάσαμε. Πάμε στο επόμενο. Εντάξει, έχουμε πολλά. Okay. Λοιπόν, πρέπει να κάνετε προετοιμασία να είστε έτοιμες για Βόλο. Πέρασε, λέω μπροστά. Πρέπει να είστε έτοιμες για Βόλο. Έτοιμες. Είμαστε ήδη έτοιμες για το Βόλο. Το έχουμε αποφασίσει στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, θέλουμε λίγο. Αλλά ψυχολογικά είμαστε όμως. Κάντε προετοιμασία με ποτό. Ακριβώς. Και θα τα πούμε στο Βόλο ξανά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Όλα καλά εδώ πέρα. Απολαμβάνουμε τα παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ένταση πολύ. Λίγο κρύο. Αλλά όλα καλά. Είμαστε έτοιμοι. Πανέτοιμοι είμαστε. Σε λίγο καιρό έχουμε PPT. Με το Λιντέλο εννοείται, έτσι. Εννοείται. 25 Μαΐου. Ξεκινάμε. Θα ζητούμε και πουθενά αλλού αγωνιζόμενο. Εννοείται, ετοιμαζόμαστε για Αλβανία, πολύ δυνατά εκεί πέρα. Και εννοείται πως ακολουθάμε και τα τουρνουά εδώ πέρα, γύρω-γύρω. PPT. Σε όλα τα τουρνουά θα είμαστε. Σε όλα τα τουρνουά. Ναι. Εδώ για το σκληρά, τουρνουά, πολεμικά. Να μας πεις σε 2 λόγια για το τουρνουά. Πάρα πολύ ωραία οργάνωση. Όλα κυλούν όπως πρέπει. Ωραία παιχνίδια. Πολύς κόσμος σήμερα. Πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω όλα είναι ωραία. Αν μας έκανε και λίγο καλύτερο καιρό, θα ήταν τελεία. Έτσι είναι αυτό. Έτσι είναι αυτό. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας. Τα καλοκαιριές. Πίσω πώς το βλέπεις τον αγωνιστή, κοιτάξτε εδώ κάτω, κουρασμένο. Τρομερό μάτς κάνανε. Τρομερό μάτς. Καλός είναι. Πολύ. Βελτιωμένος, απίστευτα. Είναι πιο βελτιωμένη. Έκδοση του Μάστερ. Εδώ λίγο να πάει η κάμερα να τους δείξει ποιοι είναι. Έλα από εδώ. Πήγαινε μπροστά. Να δούμε για ποιους μιλάμε. Κασίς, τάσεις. Δεν τους αρέσει ο φακός. Ναι, δεν πειράζει. Εμείς τους δείχνουμε. Μιας και είμαστε στην οχτάδα, θέλω να δώσεις φαβορί. 2 φαβορί. Και εσύ. Για την κατάκτηση. Θα πω Θεσσαλονίκη. Κι άλλο ένα. Και Μάριο. Εσύ. Θεοδόρου Κωνσταρίδης και Μάριο. Είμαστε καλά. Καλά είμαστε. Εσύ. Ξεκούραστος. Εντάξει, δεν παίζουμε, οπότε μια χαρά. Είμαστε ξεκούραστοι, είμαστε ήρεμοι. Ενώ Θεσσαλονίκη έπαιξε μπαλίτσα μέσα έξω και... Και Βόλο θα παίξουμε. Θα έρθεις Βόλο. Τι ρωτάς. Όλη η αποστολή θα έρθει Βόλο. Πρέπει να τους πάρω και τις 2. Yeah. Θέλω να μου δώσεις 2 φαβορί για την κατάκτηση του Μάστερ. Μάριο Μικρός, νούμερο 1. Και Θεοδόρου Κωνσταρίδης. Okay. Ευχαριστούμε. Θα μείνω σε αυτό. Λοιπόν, θα πω τους Θεσσαλονικείς για φαβορί, αλλά θα ήθελα πολύ να δω και Φωκά Αποστολάκη. Συνεχίζουμε με έναν πρωταγωνιστή στα πάνελ. Στα πάνελ και όχι μόνο από την νέα σεζόν. Έτσι όπως λέει αυτός, όχι εγώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πώς πάει το τουρνά? Καλά, πολύ καλά πάει. Πρώτη εβδομάδα πήγε σούπερ και από χθες πάλι πολύ καλά πάμε και εδώ. Εντάξει, τώρα έχει μάστερ κατηγορία, έχει δυνατά παιχνίδια. Τώρα ειδικά θα έχει δυνατά παιχνίδια.
αυτό, περιμένουμε να δούμε. Ο καθένας έχει κάνει τα πονταρίσματά του, να δούμε αν θα βγουν. Λοιπόν, μιας και θα είσαι στο πάνελ, θέλω να μου δώσεις δύο φαβορί για την κατάκτηση του τουρνουά. Λοιπόν, κοίτα και το γήπεδο μέσα. Θα... για έμπνευση. Ναι, θα δώσω το Μάριο με το Δημητράκη. Θα δώσω Μάριο με Δημητράκη. Και θα δώσω και Φωκά με Αποστολάκη. Κλείνουμε. Ναι, δεν θα βάλω, δεν θέλω να δώσω κάτι άλλο. Θα δώσω αυτά τα δύο. Τώρα σε ό,τι πέσω μέσα έπεσα, δεν ξέρω. Δεν πέσει, δεν πειράζει. Ε, όχι. Δεν πέσει, καλή καρδιά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα καλά. Εγώ έκανα μια πρόβλεψη. Τώρα ότι ας κερδίσει ο καλύτερος. Ας κερδίσει το πάντελ. Ευχαριστώ. Νομίζω και εσύ δεν παίζεις. Εγώ. Όχι, τους άφησα να πας και κερδίσει κανένας άλλος. Μετά από σένα. Πιστεύω και σε άλλους πολύ. Μετά από σένα το χάνω. Εντάξει, σε εννοείται πάντα. Σε ποιους πιστεύεις? Τάσικα εσύ. Το είπε μία. Τους πιστεύω. Ποτέ δεν ξέρεις. Τώρα θα ποτέ δούμε το ματσάρα. Κάτσε να δω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε όμως και σε παίκτες. Λοιπόν, παιδιά, να ρωτήσω γρήγορα φαβορί για το τουρνουά εδώ. Μια και έπαιξε, φάει την πίτσα. Πες εσύ πρώτα. Εγώ βλέπω εδώ Φωκά. Φωκά, ε. Στο like, πολύ καλό. Ζευγάρι. Εσύ. Το ζευγάρι είναι ένα, μόνο Φωκάς. Έχετε τη Φωκά δίπλα και όλοι λέτε Φωκά. Τι γίνεται. Γιατί έχει πληρώσει. Πολύ καλό Φωκά. Έχει πληρώσει. Τζάμπα. Πέρσι τον έβγαλε σε 6 άντρα, τώρα τι. Δεν μα ρώτησε όμω, φαβορή γυναικείου τουρνουά. Ναι, φαβορί. Περίμενε. Θα ρωτήσω ένα παίχτη μάστερ. Φαβορί για τις γυναίκες. Δεν έχω δει τα ζευγάρια. Πες, να δίπλα σου είναι. Πες την, να την ανεβάζεις. Εσύ παίζεις, σε είδα. Ναι. Και έκανες και μεγάλη νίκη εκεί. Ναι, μεγάλη, ε. Φαβορί. Φαβορί, παιδιά. Εδώ είναι. Πάμε για την κούπα. Παιδιά, δεν ξέρεις σας γίνεται. Πάμε για την κούπα, δυνατά. Βλέπω λοιπόν το ένα ζευγάρι, τον κύριο Θεοδόρου με τον κύριο Κωνσταρίδη. Και αν δεν πενεύσει το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει τους Ιωάννηδες, τον κύριο Τάση και τον κύριο Κασί. Δυνατός. Ναι, ναι, είναι, κάνανε επικίνδυνοι πριν, οπότε τώρα είμαστε... Ρωτήσουμε τα παιδιά, είναι αγωνιστές εδώ. Αυτός τους ξέρω, εγώ ξέρω... Α, τους ξέρεις, κάτσε, θα ρωτήσουμε τότε. Α, παίζουν κιόλας τα παιδιά. Τώρα, εντάξει, δεν είναι δίκαιο. Πώς πάει εδώ? Καλά. Όμορφα. Τι... Από μάστερ ξέρεις, έτσι. Παρακολουθώ. Οπότε θέλω να μου δώσεις δύο φαβορί. Δύο φαβορί για το τουρνουά εδώ. Φαβορί. Σύρπος Καζανίδης μου αρέσει. Άλλο ένα. Γιατρό θα πω. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Θέλω αντικειμενικό, ε. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικό σήμερα, ναι, όχι. Εντάξει. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να δώσω πρόβλεψη γιατί είναι όντως είναι 8 ομάδες. Πάρα πολύ καλή. Σου δίνω δύο. Θεοδωρίδης Χάρης με Αγγελίνο. Ο κύριος Ντέλος θέλει τα δύο ζευγάρια φαβορί. Τα δύο ζευγάρια φαβορί. Δύο ζευγάρια φαβορί. Εκτός από το Λευτέρη. Εντάξει, ο Λευτέρης. Δεν μετράει ο Λευτέρης. Ο Λευτέρης, ο Ιάσονας και ο Λευτέρης και ο Ιάσονας. Αντικειμενικότατα, έτσι. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολο. Δεν μ' αρέσει να προβλέπω γιατί είναι τόσο αμφίροπα όλα τα παιχνίδια. Και... πείτε μας ένα. Φαβορί, ένα φαβορί. Ένα. Τα έλεγα Λευτέρης σε αυτό το τουρνουά. αλλά είναι πολύ, δηλαδή είναι έτσι, το λέω επειδή είμαι συναισθηματικά. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί είναι τουλάχιστον 5 ζευγάρια που θα έπρεπε να πω. Ανεβασμένη είσαι, μπράβο. Θέλω να μου δώσεις δύο φαβορί. Δύο φαβορί, ναι. Για την κατάκτηση του τουρνουά. Σίγουρα Παύλος Μπαλάφας. Πώς είναι αυτός. Με τον γιατρό, εδώ. Το πιο δυνατό φαβορί. Ο αδερφός του είναι, παιδιά. Ναι. Δεν το λέω επειδή είναι αδερφός μου. Το λέω γενικά. Και το άλλο φαβορί. Κάτσε, δεν ξέρω και τα ζευγάρια. Εντάξει, σίγουρα και εδώ έχουμε ένα πολύ δυνατό φαβορί, Μπαρτσελό με Χαλαβαζή. Αλλά θα δώσω και Τζέισον με το Λευτέρι. Θα δώσεις φαβορί. Τώρα. Μάστερ. Μάστερ, ναι. Μπορεί να βάλεις και τον εαυτό σου. Θα με επειδή βάλω. Παίζει με τον γιατρό. Θα με βάλω επειδή παίζω με τον γιατρό και είναι πολύ δυνατός. Εντάξει, ο Μάριο πάντα είναι. Δεν μπορούμε να τον βγάλουμε απ' έξω. Αλλά μου αρέσει και εμένα πολύ αυτό το καινούριο δίδυμο εκεί.
Άρα θα ρωτήσω κάτι άλλο. Αν πήγαινες τελικό, ποιον θα ήθελες απέναντι? Δεν ξέρω, δεν έχω τέτοια θέματα. Εγώ γούσταρες το Jason, ας πούμε. Θα μ' άρεσε να παίξουμε μαζί απέναντι μια φορά. Καλό, ε. Όχι, με ποιο θες? Με Σύρπο θες? Και αυτό θα είναι ωραίο. Θέλω να μου δώσεις δύο φαβορί για την κατάκτηση και ποιον θα ήθελες αντιμέτωπο αν πήγαινες τελικό. Αν πήγαινα τελικό, ήθελα μόνο τον Αγγελίνο. Τον έχω άχτη από τότε που είναι μικρός. Θέλω να τον δέρνω συνέχεια. Θέλω μόνο τον Αγγελίνο. Όχι Μάριο. Όχι τον Μάριο. Τον Μάριο τον έχω συνηθίσει. Είναι φίλος μου. Τον αγαπώ. Είναι προπονητής μου. Λοιπόν, είναι φοβερό τουρνουά και να συγχαρώ τη διοργάνωση και βεβαίως τον συμπαίχτη μου, ο οποίος για μένα είναι ο κορυφαίος παίκτης αυτή την περίοδο στο πάντελ, τον Παύλικο. Ευχαριστώ. Καλά. Και δύο φαβόροι. Εκτός από σένα. Εγώ δεν είμαι φαβορή ποτέ. Έχεις όμως ένα όπλο μαζί. Δεν είμαι ποτέ φαβορή. Ο Μάριο είναι φαβορή και η Θεσσαλονίκη στα παιδιά που είναι σε φόρμα αυτή την περίοδο και κερδίσανε και πρόσφατα το τουρνά Θεσσαλονίκη και είναι σε πολύ καλή μερία μέρα. Σε βλέπω σε φοβερή κατάσταση. Είμαι σε φόρμα. Είναι. Δυνατός πολύ ο γιατρός. Είναι. Τις ξέρετε. Τις έχετε ξαναδεί όμως. Το πήραν εδώ. Το πήρατε. Να πούμε, είναι πολυεργαλείο και έτριβε, έφυγε από το τελικό. Αλήθεια, μπήκα κάπου και τραυματίστηκε ο Μάριο και ξαναγύρισα να παίξουμε. Πόσο ήταν τότε το σκορ? Ήμασταν στο δεύτερο σετ. 2-1 εμείς. Ναι, 2-1 εμείς. Να βρεις τέτοια συμπαίκτρια. Και γιατρό έφυγε και το τουρνουά πήρε. Ό,τι καλύτερο, καλύτερη συμπαίκτρια. Μου έκανε και μασαζάκι. Μια χαρά. Σου έκανε. Βεβαίως, πριν το παιχνίδι. Έχω μία παρατήρηση για σένα. Όλα καλά, όλα ωραία. Το πήρες εδώ. Πες με ένα λόγο, ένα. Που έκανες μασάζ σαν αχιλλέα. τίποτα, αυτό, τίποτα. Σου είπα κάτι. Είναι αγωνιζόμενος. Τι αγωνιζόμενος, σε τι. Έχει τέτοια αστυνομία απ' έξω είναι. Το ήρθε και το πήρε. Αγωνίστηκε και το άξιζε. Έχω αδικό. Είναι μια κατηγορία μόνο στα αχιλλέα. Δεν υπάρχει κατηγορία αχιλλέα. Λοιπόν, θέλω να μου πει εδώ για το τουρνουά. Φοβερή εμπειρία, φαντάζομαι. Πολύ ωραία εμπειρία. Και με τη φίλη σου εδώ να το παίρνετε. Ναι, επιτέλους. Και πολύ ωραία διοργάνωση, αλήθεια. Και ήταν. Είχε τα πάντα. Είχε και μουσική το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Πέρασαν πολύ ωραία, νομίζω. Είχε τέλο. Κουρνέλο. Εδώ. Η φίλη μας. Καλή. Καλή είναι. Ναι, τρομερή. Δεν έχω άλλο. Ήταν το πρώτο. Εδώ. Εντάξει, προχωράει. Εντάξει, ναι, ισχύει. Έχεις βρει τώρα γιατρό, ψυχοθεραπεύτρια. Ναι, χαμός, χαμός. Όλα, τα πάντα όλα. Πάμε για τα επόμενα. Τύχη, εμένα δεν μπορεί να τύχει ένα τέτοιο συμπαίκτης. Μασέρ, να φεύγει, να γιατρεύει. Τι άλλο θέλετε δηλαδή. Χρειάστηκε, γύρισε το ίδιο. Κυρία. Αν κάποιος θέλει Ιωάννα συμπαίκτρια, πρέπει να δώσει κάτι παραπάνω. Έχει και τα έξτρα. Έτσι, λοιπόν, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Πάρα τέτοια. Να είστε καλά. Θεσσαλονίκη, αγαπημένη, πήρατε το τουρνουά. Φοβερή εμφάνιση από το δίδυμο. Καλή ήταν. Χρόνη, με το σωστό όνομα σήμερα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Για πες. Τι να πω, ωραίο τουρνουά, ωραία διοργάνωση. Παίξαμε καλά, σε όλα τα παιχνίδια πιστεύω. Και δικαιωθήκαμε, να το πω έτσι. Αυτό. Κουτάκι, πώς τον είδες? Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το τουρνουά. Θέλω να το δηλώσω live αυτό. Κάτι που έλεγε, κάτι ατάκες που έλεγε, θα το. Θα. Είμαστε να παίξω κάτι. Πες το εσύ. Αν συνεχίσει να το κάνει αυτό. Είπε, να ξέρει. Τι έλεγε. Για μένα μιλούσε. Αν το συνεχίσει αυτό, θα του ρίξει τη ρακέτα στο κεφάλι. Ναι, κάτι είπα, αλλά δεν θα. Ωραίο συμπαίκτη έχει. Αλλά με βοήθησε πολύ σε αυτό το τουρνουά. Ψυχολογικά πάρα πολύ. Πιστεύω και εγώ και γι' αυτό και παίξαμε όπως έπρεπε. Πολύ βόλο. Τάκης Καζανίδης, καλός παίχτης. Τάκη. Ωραία τουρνουά, δύσκολα μάτς. Όλα τα μάτς ήταν περίεργα, σφαγές. Το πρώτο μέχρι το τελευταίο μάτς δεν ξέραμε να κερδίσουμε, να χάσουμε. Τρίτα σετ, δύσκολο. Παίξαμε καλά, κράτησε αυτός και το πήραμε. Πες κάτι για το χρόνο τώρα που μπορείς. Ο Χρόνης. Πες ό,τι θες. Κάτι, όχι, πες ό,τι θες. Πες ό,τι θες κάτι για τον χρόνο. Κάτσε και θα πω. Θέλει λίγο κοινό απ' έξω. Με κοινό, είναι. Με κοινό δεν με χρειάζεται. Γυναικείο ή ανδρικό? Παίζει ρόλο. Θα πω το νούμερο ένα που είπες. Έτσι, εκεί είμαστε. Θέλει, ε. Θέλει λίγο κοινό.
θέλω λίγο, ναι. Όχι μόνο για μένα. Μ' αρέσει ο κόσμος θέλει, ναι, να χειροκροτάει και εμάς και τους αντιπάλους. Καταλαβαίνεις. Όλους. Δεν το λέω για εμάς. Για να γίνεται. Ναι, αυτό. Να γίνεται σφαγή. Κάποιο άλλο μήνυμα μπορεί να θέλετε να πείτε. Πρώτα ο Τάκης. Όχι. Ξέρω, λέτε ευχαριστή. Ναι. Μπράβο στη διοργάνωση. Μια χαρά ήταν εδώ πέρα. Όλα τα μάτς, την ώρα τους. Καιρός βοήθησε. Είτε δεν έχει, είτε δεν έχει κλειστά. Μια χαρά είναι εδώ. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας. Ποιος θα τους πει, ο Χρόνης ή ο Τάκης? Που θα τους πει ο Χρόνης τώρα. Χρόνη. Ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά την Άνθραξ για τη μεγάλη στήριξη που μας δίνει στους αγώνες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ προσωπικά εγώ τουλάχιστον τη Σίουξ για την άλλη χορηγία και γενικά όσους μας βοηθάνε σε αυτή την πορεία που κάνουμε. Το Lomba Sports Club που προσωπικά εμένα μου δίνει γήπεδο για να προπονούμε. Και από εκεί να. Κουράστηκε ο καμεραμάν. Θες να συμπληρώσει κάτι άλλο? Όχι μόνο το Lomba και το δικό μας το κλαμπ, το Spin, το καινούριο. Το ευχαριστούμε και αυτό. Να το πούμε και αυτό στον κόσμο. Για τη Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται καινούριο κλαμπ. Spin Paddle Club. Τάκης Καζανίδης να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Τάκης Καζανίδης. Τι να πάρω, ελπίζουμε να είμαστε έτοιμοι τον επόμενο μήνα. Και ευχόμαστε όποιον θέλει να έρθει, που θα είναι καλός ο καιρός να παίξει. Το ευχαριστηθούμε όλοι. Πολλά μηνύματα, πολλές ευχαριστίες. Ευχαριστώ εγώ. Είναι αγαπημένο ζευγάρι. Έχω νικητές από Κρήτη, Ηράκλειο αγαπημένο, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήγε καλά, ε? Πήγε πάρα πολύ καλά. Οι αγώνες όλες ήταν ωραίοι. Πολύ κούραση. Κάναμε πολλά συνεχόμενα παιχνίδια, ειδικά σήμερα. Αλλά εντάξει, πρώτη μας φορά στην Αθήνα. Τέλεια, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ ωραία. Πρώτη φορά. Τέλεια, θα ξανάρθω σίγουρα. Σίγουρα. Το μόνο σίγουρο. Και εμείς θα έρθουμε σίγουρα. Εσύ? Περιμένουμε εξαιρετικά. Μπράβο στο Βασίλη και στο PPT για την διοργάνωση. Όλα εξαιρετικά και στο Βιμπόρα. Τρομερές εγκαταστάσεις. Σίγουρα θα ξανάρθουμε. Και αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος. Πολύ κούραση σήμερα, αλλά χαλάλι. Το ευχαριστηθήκαμε. Έμαθα κάτι, ότι ήταν να φύγετε και μείνατε. Ισχύει. Γιατί θα πηγαίναμε την ψυχή στο στόμα. Τελειώσαμε πριν λίγο. Οπότε είπαμε να μείνουμε και σήμερα για να ταξιδέψουμε αύριο με την ισχύα μας. Άρε Κρήτη, να ήμουν στην Κρήτη τώρα. Κάποιο μήνυμα να δώσουμε στην Κρήτη ή κάπου αλλού? Τι μήνυμα να δώσουμε τώρα? Μια χαιρετίσματα, δεν ξέρω, κάπου. Χαιρετίσματα σε όλη την παρέα που μας έβλεπε από το live του κινητού μας. Το ήταν, το κινητό εκεί. Είχαμε πολλούς φίλους που βλέπανε. Εντάξει, το νησί είναι ένα. Κριτάρα μας. Αγαπημένο. Το αγαπάμε Κρήτη. Και δεν το αλλάζουμε. Μόνο Κρήτη. Μόνο εκεί. Εσύ? Τα είπε όλα ο Κωνσταντίνος. Σας περιμένουμε κάτω. Σας περιμένουμε. Κρήτη, ερχόμαστε. Συγχαρητήρια, παιδιά. Πάρα πολύ. Καλά. Μόνο Κρήτη. Κρυώνουμε. Κρυώνουμε όμως το Ξανθό Δίδυμο, παιδιά. Επέστρεψε, επανήλθε στην πρώτη θέση. Τώρα ποια να ξεκινήσει, δεν ξέρω. Δεξιά ή αριστερά. Αριστερά ή δεξιά. Πάμε δεξιά. Κλέρι. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Δύο τίτλους εδώ. Το να ρωτήσω για το πρώτο ή για κατευθείαν στο δεύτερο. Και στις δύο, το παλέψαμε και τις δύο. Δεν ήταν εύκολο. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Θα ρωτήσω πρώτα εμπειρία με Βασίλη Τσοχατζίδη. Θεός ο Βασίλης. Που άντεξε να παίξει τόσα παιχνίδια και να παίξουμε και τελικό. Εγώ έλεγα θα κλατάρει. Θα πρέπει να τρέχω μόνη μου. Αλλά άντεξε. Δεν είσαι γενικά μόνη σου, ε. Ναι, δεν το έχει αυτό. Θέλει να πάρει και παραπάνω μπάλες μέσα στο γήπεδο. αλλά είναι καλή. Εδώ για το τελικό, γιατί εμείς είχαμε παράλληλη σύνδεση με τελικούς και τέτοια. Ναι, τι. Για πες μας εδώ για το τελικό, τι χάσαμε. Ο κόσμος τι έχασε. Ματσάρα έμαθα. Ναι, όντως. Και τα κορίτσια παίξαν πάρα πολύ ωραία. Μπήκαν από την αρχή δυναμικά, εμείς κοιμόμασταν νομίζω λίγο. Αλλά επανήλθαμε. Και μας ευχαριστεί αυτό γιατί είμαστε καλές. Χάνατε στην αρχή. Χάναμε. Σκορ, διακύμανση, θυμάσαι. 6-2 χάσαμε το πρώτο σετ, πήραμε 6-1 το δεύτερο και χάναμε και 3-1 στο τρίτο και πήγαμε 6-3. Ναι. Είναι ένα θετικό, είναι θέμα ψυχολογίας, είναι καλό. Είναι ψυχολογικό ανέβασμα το να μπορείς να γυρίσεις το παιχνίδι. Όχι, εντάξει, είμαστε ευχαριστημένες από την απόδοσή μας. Το Ξανθό Δίδυμο, παιδιά, έχει επιστρέψει. Να προσέχετε, λοιπόν. Συγχαρητήρια, μην σας κρατάω. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα. Και θα σας δούμε σύντομα, ε. Ναι. Γεια σας. Καλό βράδυ. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα τουρνουά. Τσοχατζίδης, παιδιά. Εδώ από το Βίμπορα Πάντελ Ακάντεμι, το αγαπημένο. Σας αγαπώ πολύ όλους. Θέλω να ευχαριστήσω όμως όλα τα παιδιά εδώ. Όλο το προσωπικό
Πολλά φιλιά. Ευχαριστώ τον Λευτέρη, τον Χρήστο, τον Πρόεδρο. Και φυσικά το PPT που ξεκινήσαμε τη νέα μας συνεργασία. Επόμενο ραντεβού. Όχι, Παναγιά μου, τι έρχεται. Τα βιολιά στο Βόλο. Πολλά φιλιά. Ερχόμαστε.